Τότε η κυρία μου βιάστηκες. Οι κοπέλες οι αρβανιασμένες χορεύουν πρώτα το χώρο του Ισαΐε και μετά χορεύουν το χώρο της Χιλιάς. Κατάλαβες? Τώρα τι θα γίνει? Η αγόρη ή η κορίτσι. Σε αυτές τις περιπτώσεις ένα από τα δύο γίνεται συνήθως. Τι να σου πω, χαρά στο κουράγιο σου. Το χαρά στο κουράγιο μου να μου το έλεγες αν αποφάσισες να μείνω εδώ και να ζήσω το σπίτι μου από την ψωροσύνταξη που θα μου δώσουν. Έχουμε πολλή ώρα ακόμα, ρε κουμπάρε. 2-3 ώρες δρόμο ακόμα, τι έχουμε. Κοίτα, λικουργό, κοίτα έξω, κοίτα ομορφιά. Του λόγου σας, από αυτά τα μερίσσεστε? Εγώ, όχι, γυναίκα μου. Πού δεν είσαι, κυρά μου? Απ' τη Λεστινίτσα. Μα. Μέσα από τη Λεστινίτσα. Μα από πού να αναπόξω? Μα από τη Λεστινίτσα δεν έχει τίποτα άλλο εκτός από λακκούβες. Ποια νου είσαι, θηγατέρα? Του Αντώνη του Στάμπαλου. Του γιατρού του Μακαρίτη, του γιατρού και της Μελπομένης της Αφηρίτσινας. Ναι. Ανιψιά του Μακαρίτη, της Κυθοδωρή, του Μπαλτούρου, του γιού του Ανέστη, του Τρένιγκα και της Μελπομένης της Αφηρίτσινας. Ναι, ναι. Πίτερ, τώρα είναι πολύ αργά. Γιατί εδώ είναι ΙΚΑ, δηλαδή Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Και όχι Ίδρυμα Κλεψιγαμικών Ανομαλιών. Ναι, δεν πάει το μυαλό μου. Δεν είμαι εγώ ο Βασίλης, ούτε ανάμπασης, του Μακαρίτη, του κ. Δημητρού, του αδελφού της Αριστείας, του Ντάναλη. Χαμπά, χάρη. Ποιο δόν σε φωνάει? Ο απάνω τραπεζίτης. Ο δεξιός ή ο αριστερός? Ο δεξιός. Βέβαια, ο τραπεζίτης και αριστερός δεν πάει. Τι πράγμα? Θα σου περάσει. Και αν δεν μου περάσει? Αν δεν σου περάσει, έλα από το γιατρείο να σου βάλω λίγο γαρουφαλόλαδο. Αν και το ακριβή να είναι. Τι γατέρα? Ναι, κόρη μας. Το κατάλαβα. Ίδια η Μακαρίτσα η Μερπομένη Ζαφυρίτσινα είναι. Έλα, παιδί. Έτσι κι αν αφήνει. Χαρά στο μάτι, κυρία Σοφία μου. Αυτό δεν είναι μάτι. Αυτό είναι καρφί. Τώρα, εξάδελφε, γιατί να σε πάρω και εσένα στον κόπο? Τι κόπο, εξάδελφε, χαρά στο πράγμα. Είναι βαριές και οι δύο εξάδελφε, θα κόψω μέσα στις. Έλιος, θα τις καλαντρήσω εγώ. Είναι να πατήσει άνθρωπος. Στο κάτω-κάτω της γραφής, αν η δουλειά του πατέρα μου ήταν εξερευνητή στο Βόρειο Πόλο, θα με πέρατε και εμένα μαζί να κοιμάμαι με τις αρκούδες. Πάλι, 2-3 ώρες είχαμε και πριν. Τόσο ήδη, 2-3 ώρες. Αν την ανήκει 4. Α, μπορεί να είναι και 4. Α, να μην απογοητευόμαστε, δηλαδή. Και θα μείνετε πολύ γύρω στη Λεστινίτσα, αν επιτρέπετε. Μα θα εγκατασταθούμε μονίμως. Δηλαδή, πόσο καιρό? Για πάντα. Αχα. Φορά. Τώρα γιατί αφού έχεις ένα τόσο ωραίο φουστανάκι να μην το φορέσεις σαν κοπελίτσα, να φανείς τέλος πάντων. Πού να φανώ, στη Λεστινίτσα? Για τη Λεστινίτσα και αυτό που φοράω πάει πολύ. Και επαρχιώτες δηλαδή? Δεν είναι Έλληνες πολίτε? Δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις με όλους τους άλλους Έλληνες? Θα πολεμήσεις στην Αστιτήλια και από την άλλη αφήγεις στην υγεία των επαρχιωτών, των χρησιμοτέρων πολιτών σου δηλαδή, εις το έλεος του σαρλατανισμού και του κομπογιαλισμού. Πολύ σωστό. Η ώρα της να παντρευτεί. Να σου παντρευτεί. Με το καλό. Δηλαδή πρέπει να πάρει κανένα πρωτευουσιάνο χλεμπονιάρι. Ας πάρει και ένα καραβαμένο χωριατόπουλο, που αυτά που έχουν τα χωράφια και τα μποστάνια. Το λέει, βλέπω ακόμα υπερδικούλα. Τι σημεί, ξέρετε, να μην με ματιάσει. Πώς θα σε ματιάσει, εξάδελφε? Δεν είπαμε ότι έχουμε πάνω μας τη βλεχάντα. Μορφή σε μισή καλού κακού. Και μια και ο Μακαρίτης ο πατέρας μου. Αχά. Δεν έχει άλλο γιατρό το χωριό, έτσι? Έχει. Έχει.